Σύσταση Διπουργικής Επιτροπής βρίσκεται στα σκαριά για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Με στόχο τα μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια να κατατεθούν στην Βουλή μέχρι το τέλος του 2025, αναμένεται πως στις επόμενες ημέρες σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα αποφασιστεί η σύσταση της Διπουργικής, στην οποία θα συμμετέχουν ο Υπουργός Οικονομικών, Υφυπουργός Πρόνοιας και Υφυπουργός παρά το Πρόεδρο, με επικεφαλής τον Γιάννη Παναγιώτου. Η κυβέρνηση υλοποιεί το πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας που προνοεί τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος για να βελτιωθούν οι συντάξεις των εργαζομένων και να ενισχυθεί η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με την καθοδήγηση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και με τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων, των εργοδοτών και των εργαζομένων, εκτιμώ ότι θα επιτευχθούν σημαντικές αλλαγές από τις οποίες θα υποφεληθούν οι σημερινές, οι επόμενες και οι μεθεπόμενες γενιές. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη βελτίωση των χαμηλών συντάξεων που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι που συνεισέφεραν στο ταμείο, ωστόσο οι συντάξεις τους είναι χαμηλές. Στο μεταξύ θα αναπτυχθεί εκτενής κοινωνικός διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους και διάλογος με τις πολιτικές δυνάμεις. Ο διάλογος σε κοινοβουλευτικό επίπεδο θα ξεκινήσει στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, έτσι ώστε εντός το πρώτο εξαμήνου του 2026 να έχει ολοκληρωθεί και η μεταρρύθμιση να τεθεί σε εφαρμογή με αποτελέσματα τα οποία να μπορούν να είναι άμεσα εφαρμόσιμα. Παράλληλα, η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στοχεύει και στον εξορθολογισμό της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.